Ο Κύβος ερήφθη για το άνοιγμα δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Οι μικροί μαθητές επιστρέφουν ξανά πίσω στα Θρανία για να συναντήσουν τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους, γεγονός που βρίσκει θετική την εκπαιδευτική κοινότητα στο Ηράκλειο. Σε λίγες ημέρες το κουδούνι θα χτυπήσει για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια σχολική χρονιά. Και τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν στα Θρανία. Ωστόσο, το ζήτημα που προκύπτει με τις δανεικές καθαρίστριες, οι οποίες αυτή την εβδομάδα πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κρίνεται σοβαρό. Ουσιαστικά, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, που είναι τα 2/3 των σχολείων συνολικά, δηλαδή το 1/3 είναι τα γυμνάσια λύκεια, τα 2/3 είναι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, έχουν δανείσει το προσωπικό και τις καθαρίστριές τους στην δευτεροβάθμια. Αυτό λοιπόν το προσωπικό οφείλει τη βδομάδα αυτή που έρχεται να επιστρέψει στα σχολεία για να ασχοληθεί με την καθαριότητα, ώστε να είναι έτοιμα τα σχολεία να υποδεχτούν τους μαθητές. Με βάση και τις συναντήσεις που έχουμε κάνει στο Δήμο Ηρακλείου, μας έχουν πει ότι με βάση το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες οι αυξημένες και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρα απαιτείται άμεσα ενίσχυση του προσωπικού της καθαριότητας. Με την απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία και για τα μικρότερα παιδιά, στο προσκήνιο έρχεται άλλο ένα ζήτημα εξίσου σημαντικό την εποχή του κορονοϊού. Θα φτάσουν εγκαίρως στους σχολικούς χώρους αντισηπτικά και πόσες ελλείψεις θα υπάρχουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ένα δεύτερο θέμα που θα πρέπει να δούμε είναι η προμήθεια του ιατρικού και υγειονομικού υλικού που θα πρέπει να έρθει στα σχολεία. Μάσκες, αντισηπτικά, και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτά θα προλάβουν να έρθουν εγκαίρως μέσω του Δήμου, στις σχολικές επιτροπές και από τις σχολικές επιτροπές στα σχολεία μας. Επίσης, να δούμε πόσοι συνάδελφοι θα επιστρέψουν, γιατί με βάση αυτά τα οποία έχουν υποθεί για τις ευπαθείς ομάδες, ένας μεγάλος αριθμός των συναδέλφων εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες. Η κοινωνική αποστασιοποίηση πολύ δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές ηλικίας 4-5-6 ετών. Δεν είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις σε απόσταση παιδιά που θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους φίλους τους σε αυτήν την ηλικία, ειδικότερα μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα να γνωρίζουμε και το πού πατάμε και πού βαδίζουμε με το άνοιγμα των σχολείων. Αν και γονείς και δάσκαλοι δηλώνουν θετικοί στο να ανοίξουν τα σχολεία την 1η Ιουνίου, όπως σχολιάζουν, αυτό πρέπει να γίνει με προϋποθέσεις και με την απαραίτητη ασφάλεια, ώστε όλοι να είναι όσο το δυνατόν πιο προστατευμένοι απέναντι στον κορονοϊό.